και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Και με τον κύριο Κουσινίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις και όπως είπαμε θα εστιάσουμε το Ευροσκόπιο μας στην επανέναρξη των σχολείων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με τα νέα δεδομένα, τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με την έξαρση των ιώσεων. Καλημέρα κύριε Κουσινίδη. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και σε εσάς και στους συντελεστές του Ράδιο Εύρος και στους αγαπητούς ακροατές μας. Καλή χρονιά και σε εσάς. Πώς λοιπόν ξεκινήσαμε σήμερα, κύριε? Με υγεία και δύναμη. Με υγεία, εντάξει, μακάρι. Το, ναι. Αν θέλετε να σας πω για το σχολείο μας, τα πράγματα φαίνονται ήρεμα προς το παρόν. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Mm-hmm. Δεν φαίνεται δηλαδή κάποια μεγάλη, ας πούμε, ούτε καν κάποια έτσι αποτυπώσει, κάποια... αρκετές απουσίες δηλαδή. Μάλιστα. Που να οφείλονται σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω πώς θα είναι στα άλλα τα σχολεία. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση από ό,τι μας λένε από τον ΕΟΔΗ και από τα μαζικά μέσα επικοινωνίας. Το Υπουργείο έχει στείλει κάποιες οδηγίες, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι τίποτα αυτά που έχει στείλει το Υπουργείο. Να σας πω για τον απλούστατο το λόγο, ας πούμε. Έτσι. 5 του μηνός. Πήγουν υπερεπήγον έγγραφο του Υπουργείου 5 του μηνός. 5 του μηνός πότε ήταν? Παρασκευή, έτσι. Ναι. Πότε να προλάβει το σχολείο να προμηθευτεί, ας πούμε, τις μαζικές ποσότητες των υλικών που χρειάζονται και αν έχει τα λεφτά, έτσι, να τα προμηθευτεί? Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία. Δηλαδή, τι έγινε ακριβώς, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους? Η αριστοκρατία του Κολονακίου, αυτό έκανε τα ρεβεγιόν, ας πούμε. Είναι αυτή η αριστοκρατία που διοικεί την Ελλάδα, όχι μόνο το Υπουργείο Παιδείας. Αφού έκανε τα ρεβεγιόν και τελείωσε, αποφάσισε να ασχοληθεί με την καθημερινή πραγματικότητα. Έτσι. Σου λέει, ανοίγουν τα σχολεία, κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Τα μέτρα αυτά τα οποία ανακοίνωσε είναι μέτρα τα οποία τα ήδη τα λαμβάνουμε εμείς από μόνοι μας. Ναι, μια επικαιροποίηση μάλλον έγινε, αυτό που ήδη γνωρίζετε. Έγινε, έτσι. Και απλά προσπαθούν τώρα μέσω των, να δείξουν ότι έγινε κάτι και εμείς θα ενδιαφερθήκαμε για τα λοιπά. Εντάξει, αν δεν στέλνανε όμως και κάποιο εγκύκλιο με μέτρα, κύριε Κουσινίδη, δεν θα διαμαρτυρούσαν. Σίγουρα, αλλά όταν στέλνεις όμως κάτι το οποίο δεν έχει ουσιαστικό νόημα, ας πούμε δεν ξεκαθαρίζεται από μέσα από την εγκύκλιο αυτή, τι θα, ακριβώς τη διαδικασία με την οποία οι μαθητές θα πιστοποιήσουν το θετικό έλεγχο. Εγώ το διάβασα πολλές φορές, δεν κατάλαβα και περιμένουμε και άλλες οδηγίες. Αν θα πρέπει να πάνε σε φαρμακείο, θα πρέπει να πάνε σε κέντρο υγείας, τι θα πρέπει να κάνουν το self-test και να φέρουν. Δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν ξεκαθαρίζονται για τους εκπαιδευτικούς. Αυτό όμως είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο είναι οι μέρες που έτσι κι αλλιώς όμως κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο έβγαινε το Μάρτιο και έλεγε ότι οι μαθητές για 5 μέρες από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο για την εποχική γρήπη μπορούν να δικαιολογηθούν εκ των υστέρων. Α, μάλιστα, ναι. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς υπήρχε αυτό. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούργιο αυτό που στέλνει το Υπουργείο. Άνθρακες ο θησαυρός. Επιπλέον, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Το μεγάλο θέμα είναι οι καθηγητές. Άμα ασθενήσουν, ναι, οι μαθητές, εντάξει. Αυτό, ναι. Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει τρεις συντελεστές. Έχει τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Οι εκπαιδευτικοί, άμα αρρωστήσουν, λοιπόν. Α, πάμε λοιπόν εκεί να γίνει. Οι μόνιμοι, εντάξει, έχουν την αναρωτική τους άδεια. Οι αναπληρωτές που έχουν μόνο 15 ημέρες αναρωτική άδεια, τι θα κάνουν? Προβλέπεται κάτι εξτρά? Όχι. Άρα και η χρήση αναρωτικής επιφέρει και κάποιες επιπτώσεις, ας πούμε, στον αναπληρωτή. Και να σας θυμίσω ότι θυμάστε πριν από μέρες ότι είχαν πει για μια νηπιαγωγό στην Αθήνα που έσπασε το πόδι της κατά διάρκεια της υπηρεσίας. Σήμερα λοιπόν με τις πατερίτες πήγε στο σχολείο. Διότι οι αναπληρωτές με την ρύθμιση Διαμαντοπούλου, αυτή την κυρία που τη γνωστή, ας πούμε, που την ακολούθησε η Κεραμέως και τα λοιπά, Πιερακάκης, λοιπόν, είχε αλλάξει τον νόμο και οι αναπληρωτές πλέον δικαιούνται μόνο 15 μέρες αναρωτική. Άμα και άμα ασθενήσουν κατά τη υπηρεσία του, πάθουν ατύχημα και τα λοιπά, και πρέπει να μείνουν για 2 μήνες, ας πούμε, στο κρεβάτι, στο σπίτι του, δεν μετράει η προϋπηρεσία, έχουν θέματα μισθολογικά και πολλά άλλα ζητήματα. Έτσι, αυτά είναι τα παράδεκτα. Ναι, καμιά ρύθμιση λοιπόν ουσιαστική για τους εκπαιδευτικούς, αν ασθενήσουν. Καταρχάς, να μην υπάρχουν αναπληρωτές, να υπάρχουν μόνο μόνιμοι καθηγητές. Τρίτο θέμα, το οποίο κανείς δεν το σκέφτεται το Υπουργείο. Το παιδί λέει να μείνει στο σπίτι. Και πώς θα μείνει στο σπίτι το παιδί, αν ο πατέρας του είναι εργαζόμενος? Προβλέπει για τον πατέρα, για τη μητέρα, για τον παππού, για τη γιαγιά, ας πούμε, δεν ξέρω αν δεν είναι συνταξιούχος, ειδική άδεια να μείνει στο σπίτι? Ανάλογα την εργασία, ίσως. Όχι. Έτσι. Δημόσιο, ιδιωτικό. Δεν αναφέρει τίποτα. Καμιά εγκύκλιο, δεν αναφέρεται τίποτα. Πώς θα μείνει το παιδί στο σπίτι
που πρέπει να μείνει. Και προφανώς πρέπει να μείνουν τα παιδιά στο σπίτι, αν υπάρχει έστω και υποψία. Αυτό που εκδόθηκε την Παρασκευή, λοιπόν, κύριε Κουσινίδη, αφορά μόνο στα μέτρα που θα ληφθούν στα σχολεία μόνο όσον αφορά σε υγειονομικές προβλέψεις. Κάποια στοιχειώδη μέτρα, τα οποία ούτως ή άλλως λαμβάναμε εμείς από μόνοι μας. Καθαριότητα χεριών, αντισηπτικά, αερισμός των αιθουσών κλπ. Ήταν δυνατόν τα παιδιά εμείς να μην τα έχουμε πει, ας πούμε, για το πλήσιμο των χεριών, για το πρέπει να φταρμίζονται, ας πούμε, στον αγκώνα και όχι στο χαρτομάντιλο και όχι... Καλά, δηλαδή, αυτά πια τα μάθαμε όλοι. Αστεία. Δηλαδή, τίποτα φοράνε... Οι μάσκες είναι υποχρεωτικές στα σχολεία. Όχι, δεν αναφέρει τίποτα για μάσκες. Όχι, όχι. Προαιρετικό μέσο. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, τα παιδιά φοράνε και εκπαιδευτικοί το... σήμερα. Πώς το βλέπετε, η εικόνα ποια είναι? Κάποιοι φοράνε, κάποιοι όχι. Αναλόγως του καθένα. Αλλά σας λέω, ακόμα και για τον εκπαιδευτικό να μην πούμε. Για να μην πούνε μερικοί, αυτό λέγεται. Και τους γονείς να πούμε. Έτσι. Τι προβλέπει, το παιδί θα μείνει σπίτι. Πώς θα μείνει στο σπίτι το παιδί, μόνο το? Μάλιστα. Και τα νοσοκομεία, και αν χρειαστεί να νοσηλευτεί. Τα νοσοκομεία είναι ιδιαίτερα επιβαρημένα. Έτσι. Όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει τις τελευταίες μέρες, ακόμα και στο δημότικο και στην περιοχή μας. Φανταστείτε πώς θα είναι τα αστικά κέντρα. Λοιπόν, άρα δεν προβλέπει τίποτα το ιδιαίτερο. Δυστυχώς. Αυτά που ξέρατε, αυτά εφαρμόζεται συνεπώς. Αυτά που ξέρουμε, τα εφαρμόζουμε ούτως ή άλλως από μόνοι. Περιμένετε μας, όμως συμπληρωματικές εγκυκλίους. Περιμένετε και άλλα μέτρα. Δεν περιμένετε... Περιμένουμε, φαντάζομαι, δεν ξέρω τι θα εκδοθεί και τα λοιπά και πώς θα πάει και η κατάσταση. Ωραία. Πώς θα αξιολογηθεί. Ίσως γι' αυτό δεν έγραψαν. Από τα αρμόδια υπουργεία. Να δούμε. Περιμέναν την εξέλιξη ίσως αυτής της εβδομάδας, γιατί μιλάνε για έξαρση μέσα στον Ιανουάριο, την ώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία και ανάλογα με το πώς θα εξελίσσεται η κατάσταση θα εκδώσουν και άλλες οδηγίες. Δεν είδα όμως να λαμβάνονται μέτρα ιδιαίτερα για να περιοριστεί, ας πούμε, η κατάσταση, να μην φτάσουμε στην έξαρση. Το θέμα αυτά είναι στην έξαρση. Mm-hmm. Μετά από εκεί, λες, έχουμε έξαρση. Αλλά τα αρμόδια υπουργεία έλαβαν κανένα μέτρο για να μην φτάσουμε στην έξαρση. Η δύναμη των μαθητών ανατάξει έχει μειωθεί. Μπράβο, λοιπόν, να πάμε εκεί. Το βασικό μέτρο το οποίο έχουμε πει εμείς από την αρχή της πανδημίας είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών κατά τμήμα. Μάλιστα. Και φανταστείτε, ας πούμε, σε αρκετά σχολεία στην περιοχή μας έχουμε και 30 τμήματα. Σε κάποια άλλα έχουμε μικρότερα. Φανταστείτε τι γίνεται στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Έχουμε 30 παιδιά σε τμήματα. Σε μερικά τμήματα, σε μερικά σχολεία έχουμε βεβαίως και στην περιοχή μας. Mm-hmm. Φανταστείτε, εμείς όμως εδώ πέρα, ας πούμε, τα σχολεία μας είναι και πιο μεγάλα. Έχουμε και αυλές να βγούμε, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι διαφορετική κατάσταση. Φανταστείτε την κατάσταση, ας πούμε, σε ένα αστικό κέντρο μεγάλο, που, ας πούμε, τα τρία σχολεία, τέσσερα, βγαίνουν σε μια αυλή η οποία είναι μικρότερη, ας πούμε, από μια αυλή ενός οικοπαίδου. Εκεί τι γίνεται? Έχετε δει πώς είναι κάποια σχολεία στα αστικά κέντρα. Έτσι. Καλά, ναι. Εσείς τώρα, εμείς εδώ έχουμε αυτό το προνόμιο. Τη Β' Εύρου, τον Βόρειο Εύρο, οπότε έχετε άλλη δεδομένα. Εμείς έχουμε εδώ πέρα έχουμε αυτό το προνόμιο, εντάξει, αυλές θα ευρύχουρες, θα βγει το παιδί και τα λοιπά. Με δεδομένα τα δικά μας τα δεδομένα, τι εκτιμάτε, κύριε Κουσινίδη, θα έχουμε έξαρση των ιώσεων, θα έχουμε αυξημένα κρούσματα? Η εποχή αυτή έτσι κι αλλιώς κάθε χρονιά έχει προβλήματα. Αυτό το οποίο πρέπει να δει το Υπουργείο, και αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά, είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, είναι η πρόσληψη αναγκαίου προσωπικού για την καθαριότητα και τη συνεχή έτσι, προστασία των χώρων και βεβαίως τα υλικά κτλ. Αυτά πρέπει να κάνουν. Όχι να μου στέλνουν εγκυκλίους για τα στοιχειώδη που τα γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς. Για να πούν ακριβώς ότι έστειλαν. Γι' αυτό το λόγο έγινε. Ωραία. Στείλαμε κάτι. Στείλαμε. Μάλιστα. Έτσι, αυτά λέει. Στείλαμε. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, τις θέσεις σας και τις προτάσεις σας, αλλά θέλω να προλάβουμε, επειδή σήμερα αυτά έχετε και μια στάση εργασίας. Κύριε Πατούνα, βεβαίως. Αυτά τα έχουμε πει όμως εμείς εξ αρχής. Δεν είναι τωρινό. Ακριβώς αυτά είναι. Εμείς τα έχουμε ακούσει άπειρες φορές, κύριε Κουσινίδη, και μαζί σας μιλήσαμε και με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ίδια πράγματα ακούμε διαρκώς. Και μάλιστα στην περίοδο της πανδημίας ήταν πολύ πιο έντονα τα φαινόμενα των ελλείψεων και των παραλήψεων. Τώρα για να πάμε και στην. Δεν μπορεί ένα τμήμα με πολλά παιδιά να μην έχει προβλήματα. Έτσι. Έχετε στάση εργασία σήμερα η εκπαιδευτική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Όχι σήμερα. Αυτές είναι κυλιόμενες στάσεις εργασίας. Δεν ισχύουν, δεν έχουν γενική ισχύ. Mm-hmm. Ισχύουν για την περίπτωση και μόνο που θα έρθει ο επιθεωρητής, ο αξιολογητής παύλα επιθεωρητής, γιατί οι σχολικοί σύμβουλοι δεν υπάρχουν πλέον. Ναι, ναι. Έχουν γίνει αξιολογητές παύλα επιθεωρητές. Εμείς για άλλο λόγο τους στέλνουμε τους σχολικούς συμβούλους. Και για να έρθουν, όταν θα έρθουν να αξιολογήσουν σε εισαγωγικά ένα νεοδιόριστο συνάδελφο, νεοδιόριστος αναφέρουμε
αυτή τη στιγμή από το 20 και μετά όσοι έχουν διοριστεί. Mm-hmm. Τότε λοιπόν, εάν ο συνάδελφος μπει στη διαδικασία της απεργίας αποχής από την λεγόμενη αξιολόγηση, μια διαδικασία που υπάρχει, έχει ληφθεί από τα συλλογικά μας όργανα, από την ΟΛΜΕ και από τη ΔΟΕ, τότε λοιπόν συμμετέχει στην απεργία αποχή, άρα συμμετέχει σε στάση εργασίας, τριώρη στάση εργασίας ή και παραπάνω αν χρειαστεί, συμμετέχει και ο Σύλλογος Καθηγητών, τοπικά δηλαδή υπάρχει, τηλεόμενη και όταν χρειαστεί. Δεν είναι γενικής ισχύως. Μάλιστα, δεν σημαίνει ότι όταν... εγώ ας πούμε, μπορώ να απεργήσω, έχω δικαίωμα να απεργήσω ας πούμε, αύριο, μόνο αν έρθει. Όταν ειδοποιηθείτε ότι θα γίνει αξιολόγηση. Όταν εμφανιστεί αξιολογητής στο σχολείο. Σας ειδοποιούν ότι θα έρθει, οπότε εκείνη τη στιγμή. Μας ειδοποιούν και τα λοιπά. Έτσι. Δεν είναι γενικής ισχύως. Καταλαβαίνω, μάλιστα. Είναι μια κυλιόμενη και μια συνεχιζόμενη. Είναι κυλιόμενη ειδικού σκοπού. Ειδικού σκοπού στάση εργασίας. Ως αντίδραση στην αξιολόγηση γενικότερα που έχει αποφασιστεί. Αντίδραση στη λεγόμενη αυτή τη διαδικασία. Που είναι μια διαδικασία που καταρχήν δεν σέβεται τον νεοδιόριστο εκπαιδευτικό, διότι όταν έχει τον νεοδιόριστο εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει κάνει 15 χρόνια, έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα. Ως αναπληρωτής, λέτε. Ως αναπληρωτής, έχει εξυπηρετήσει όλες τις καταστάσεις. Ναι. Έχει μεταπτυχιακά, έχει διδακτορικά πολλές φορές και έρχεται στο σχολείο, ας πούμε, και εσύ του λες, έλα τώρα εδώ και το έκαναν αυτό το πράγμα γιατί? Για να βάλουν ένα απόβητρο. Έτσι, απόβητρο. Γιατί? Ο νόμος, υπήρχε ο νόμος, ώστε ο νεοδιοριζόμενος σε δύο χρόνια που διήνει η δοκιμαστική περίοδο, όλοι το περάσουμε αυτό και ισχύει για όλες τις περιπτώσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Ναι. Λοιπόν, μετά από εκεί γινόταν μία έκθεση αξιολόγηση, μία έκθεση από τον διευθυντή του σχολείου, που περνούσε από τα συλλογικά όργανα τα υπηρεσιακά και μονιμοποιούνταν χωρίς άλλες διατυπώσεις ο εκπαιδευτικός. Ναι. Αυτή η διαδικασία ήταν χρόνια ολόκληρα, αλλά είπε η κεραμαία ότι την αλλάξει για να δείξει ότι κάτι κάνει. Έτσι. Και τι άλλαξε, έβαλε λοιπόν τη λεγόμενη αξιολόγηση, η οποία πάσχει συνταγματικά και νομικά, γι' αυτό και η απεργία αποχή αυτή που έχουμε κηρύξει από πέρσι είναι μοναδική απεργία που δεν την έχουν πάει στα δικαστήρια. Γιατί άραγε? Α, δεν, μάλιστα. Βέβαια, η μοναδική απεργία, όλες τις απεργίες που έχουμε κηρύξει, όλες έχουν βγει παράνομες καταχρηστικές. Καταχρηστικές. Η μοναδική απεργία που δεν την έχει πάει καν στα δικαστήρια το Υπουργείο αυτό είναι αυτή. Αφορά μόνο τους νεοδιόριστους η αξιολόγηση αυτή, εσάς τους παλαιούς? Αυτή η διαδικασία από την οποία τώρα εμείς έχουμε προκηρύξει στάση εργασίας με την λογική που σας είπα, αφορά μόνο τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και μια διαδικασία η οποία, για την οποία εκφράζουν έντονους προβληματισμούς και οι ίδιοι οι σχολικοί σύμβουλοι, παύλα αξιολογητές, παύλα επιθεωρητές. Και δεν προβλέπουν πότε θα τελειώσει να μπει, γιατί έχουμε το 20, του 20 οι νεοδιώρες που δεν έχουν μονιμοποιηθεί. Ο νόμος έλεγε σε δύο χρόνια. Έπρεπε ήδη να έχουν μονιμοποιηθεί. Βέβαια. Γιατί δεν έχουν, μονιμοποιηθεί, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αλλά ούτε και αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει τη διαδικασία, που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν ξέρουν πότε θα ολοκληρωθεί, ούτε και αυτοί έχουν μονιμοποιηθεί. Απλώς έκανε κάποιες δηλώσεις εκεί η κυρία Μιχαηλίδου, η οποία άλλαξε και Υπουργείο. Έτσι, το οποίο λέει ότι όταν θα τελειώσει η διαδικασία θα μονιμοποιηθούν αναδρομικά. Εντάξει, κάποιες διευθύνσεις πάντως στη χώρα, στην πατρίδα μας, εφαρμόζοντας τον νόμο τον προηγούμενο, έχουν μονιμοποιήσει συναδέλφους και είχαν έντονες πιέσεις από το Υπουργείο να άρουν την διαπιστωτική αυτή πράξη. Κάποιες διευθύνσεις, όταν λέτε τι, δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης σε άλλες περιοχές? Πρωτοβάθμιες, ναι. Όχι στον Εύρο, αλλούς. Μπορούν να το κάνουν αυτό αυθαίρετα? Το έκαναν, σου λέει, όχι αυθαίρετα. Έχω εγώ τον νόμο. Που έλεγε ότι σε δύο χρόνια ο εκπαιδευτικός πρέπει με μία έκθεση να μονιμοποιηθεί. Δεν έχω κάποια άλλη διαδικασία η οποία έχει ολοκληρωθεί. Για να μην έχω νομικά προβλήματα και με κυνηγάει εμένα στα δικαστήρια, τον μονιμοποιώ. Άρα γιατί δεν το κάνουν όλοι σε δευτεροβάθμιες ότι αυτό, αφού υπάρχει ο νόμος? Γιατί φοβούνται προφανώς στο Υπουργείο. Κάποιοι του λέει, εγώ θα εφαρμόσω τον νόμο. Τι τους έκαναν, τίποτα δεν τους έκαναν. Απλώς τους πιέζουν παραστημιακά να άρουν τη διαπιστωτική αυτή πράξη. Και μένουν μετέωροι, νεόριστοι δηλαδή. Ακριβώς. Μεταλλεμπορούν οι εκπαιδευτικοί. Στην ουσία, βέβαια, δεν αφορά, δεν είναι κάποια μεγάλη αλλαγή. Απλώς τυπικά λες ότι μονιμοποιούμε. Αλλά και στην άλλη περίπτωση, δεν υπάρχουν, ας πούμε, ξεχασμένοι εκπαιδευτικοί. Κάποιος, ας πούμε, από λάθη, ξέρω, που ήταν 20 χρόνια στην δόκιμος. Δεν άλλαξε κάτι. Ήδη συνάδελφοι του 20 ας πούμε, και του 21 πήραν μετά θέσεις, έχουν πάει σε καινούργιες θέσεις. Κάποιοι μάλιστα με φωτογραφική διάταξη μπορούσαν να είναι και υποψήφιοι διευθυντές χωρίς να έχουν υποστεί την αξιολόγηση. Γιατί το Υπουργείο αφήνει να εκκρεμεί όλο αυτό το θέμα και δεν το κλείνει? Γιατί το Υπουργείο το αφήνει όλο αυτό το θέμα να σέρνεται, να εκκρεμεί και να μην το κλείνει, να τελειώνει? Γιατί το Υπουργείο Παιδείας αυτή τη διαδικασία τη θέλει να την έχει φόβητρο για τους εκπαιδευτικούς. Τι έχει να φοβηθεί ο εκπαιδευτικός, γιατί να τον φοβήσει, για ποιο λόγο? Ο εκπαιδευτικός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το Υπουργείο θέλει να δημιουργήσει τέτοια κατάσταση στα σχολεία,
και βεβαίως να δείξει την κοινωνία ότι εγώ κάνω έργο, εγώ αξιολογώ, εγώ είμαι διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Καμιά διαφορά δεν έχει, όλοι είναι οι ίδιοι, ο ένας χειρότερος ο υπουργός από τον άλλον. Από Διαμαντοπούλο, από Κοντογιανόπουλο, για να θυμηθούμε τον κύριο Κοντογιανόπουλο. Γιατί δεν θυμάμαι τον κύριο Κοντογιανόπουλο σήμερα, αυτό τον άφιο κύριο. Πολύ ακυρωτικό ακούγεται αυτό, κύριο Κουσίνη. Είναι μηδενιστικό τελείως. Δηλαδή, όλοι οι υπουργοί δεν πειράζει. Εγώ δεν είμαι μηδενιστικός. Με γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ούτε μηδενιστής είμαι, ούτε έχω. Ακυρώσατε όλους τους υπουργούς που πέρασαν από τα προηγούμενα. Λοιπόν, ακούστε, το λένε και πολλοί πανεπιστημιακοί και πολλοί άνθρωποι του πνεύματος. Το χειρότερο υπουργείο είναι. Το χειρότερο υπουργείο. Λοιπόν, και ο κ. Πιερακάκης λοιπόν, τώρα που ανέλαβε, ένας πετυχημένος υπουργός σε άλλον τομέα, τώρα μήπως που μπήκε και αλλάξουν. Γιατί θυμήθηκα τον κύριο Κοντογιανόπουλο σήμερα. Γιατί τον θυμήθηκα πρωί. Εσείς θα το θυμάστε. Το 1991, πού είστε, ποια τάξη ήσασταν. Αφήστε το τώρα αυτό. Αφήστε το αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Κοντογιανόπουλος είναι ο ηθικός αυτούργος της δολοφονίας Τεμπονέρα. Σαν σήμερα λοιπόν ή αύριο, αναλόγως θα πάρουμε, ποια ημερομηνία θα πάρουμε. 8 πρώτου λοιπόν ή 9 πρώτου. Κάποιοι λένε 8 πρώτου, κάποιοι λένε δεν έχει σημασία καμιά αυτό η ημερομηνία. Λοιπόν, ο ηθικός αυτούργος δολοφονίας Τεμπονέρα. Ο οποίος δολοφονήθηκε ο συνάδελφός μας, ο Τεμπονέρας, πάνω στο καθήκον, έτσι, για να προστατέψει τη δημόσια παιδεία από το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας της εποχής εκείνης, από τους Κένταυρους και τους Ρέντζερς, το οποίο παρακράτος, παρακρατικοί υπάρχουν και σήμερα, σήμερα διοικούν τη χώρα και αυτοί οι άνθρωποι σκότωσαν τον Τεμπονέρα. Ένας πέρασε 7 χρόνια φυλακή και σήμερα είναι διευθυντική θέση σε τράπεζα. Δεν τιμωρήθηκε κανένα. Είναι διαρκής ντροπή. Για τον κύριο αυτόν που κάποτε έκανε τον υπουργό, είναι ο ηθικός αυτουργός. Έτσι, στην δολοφονία ενός συναδέλφου μας, Τεμπονέρα, είναι σύμβολο τιμής, σύμβολο αγώνα, σύμβολο αλληλεγγύης ο Νίκος ο Τεμπονέρας. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, ο οποίος ήταν στις επάλξεις της δημόσιας παιδείας και τον σκοτώσανε ψυχρό. Γιατί δεν ήθελαν, γιατί δεν συμφωνούσαν με τις καταλήψεις της εποχής εκείνης. Για αυτόν τον λόγο. Το παρακράτος λοιπόν της εποχής εκείνης, το πήγαμε πολύ, λοιπόν, να μείνουμε σε αυτό. Είναι και επέτειος, έχετε δίκιο, τον μνημονεύετε. Γιατί θυμήθηκα τον Υπουργό Παιδείας. Οι Υπουργοί λοιπόν Παιδείας είναι ηθικοί αυτούργοι για πολλά πράγματα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε εμείς αγωνιζόμαστε μια ζωή για το δημόσιο σχολείο, για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Βλέπουμε την αγωνιστική σας διάθεση πάντα. Είστε μαχητικός, είστε καταγγελικός σε αυτά που θεωρείτε κακό κείμενα. Παρακαλώ. Στο πλαίσιο μιας πατρίδας που θέλουμε όλοι, ευνομούμενη, που να πηγαίνει μπροστά. Αυτό θέλουμε. Να βγάλουμε παιδιά υπεύθυνα, πολίτες αυριανής κοινωνίας, που να ενδιαφέρονται για τα κοινά, που να συμμετέχουν στα κοινά, που να είναι χρήσιμοι άνθρωποι και την οικογένειά τους, για την κοινωνία και παντού. Ευνομούμενοι, θα σας έλεγε κανείς, γιατί δεν τηρείτε τότε τους νόμους που θέτει η πολιτεία και διαμαρτύρεστε και αντιδράτε και γιατί κάνετε νόμινο, στάσεις εργασίας. Γιατί το δικαίωμα της απεργίας είναι συστηματικά κατοχυρωμένο. Πολύ απλό. Αλλά και οι νόμοι υπάρχουν για να το στηρούμε. Οπότε οι νόμοι υπάρχουν για να το στηρούμε και όταν δεν συμφωνούμε, κάνουμε την απεργία και κάνουμε τις διαδηλώσεις μας ή τις αγώνες μας. Και γι' αυτό υπάρχουν και τα όργανα της συζήτησης κτλ. Μέσα σε μια κοινωνία και μια χώρα που λειτουργεί, αν θέλει να λειτουργεί, σωστά. Έτσι, πάντοτε προβλέπονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Δημοκρατία έχουμε τουλάχιστον στα χαρτιά. Να ξεκινήσουμε όπως κλείσαμε με την ευχή να έχουμε καλή υγεία για το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Κουσινίδη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε, όλοι να είναι καλά. Καλή φώτιση να έχουμε όλοι. Καθηγητές, μαθητές, γονείς και βεβαίως να ευχηθούμε καλή φώτιση σε αυτούς που διοικούν τους υπουργούς κτλ. Και να ασχοληθούν με το μοναδικό τους θέμα που είναι το Υπουργείο τους. Τι να μην ασχολούνται με άλλα πράγματα. Με το Υπουργείο τους ασχοληθούν και να προσφέρουν και κάτι κάποτε και αυτοί οι άνθρωποι στη δημόσια ζωή που δεν έχουν προσφέρει ποτέ τίποτα. Καλά, και η βάση της ευνομούμενης πολιτείας μας είναι η παιδεία. Οπότε σε αυτήν θα πρέπει να στρέψουν πολύ περισσότερο την προσοχή όλοι τους. Να είστε καλά, κύριε Κουσινίδη. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο αγωνιστικός, μαχητικός πρόεδρος της Β' Ελμέ Εύρου και εκπαιδευτικός στο 3ο Γυμνάσιο Ορεστιάδος, ο κύριος Χάρης Κουσινίδης, ήταν φίλες και φίλοι, με αφορμή την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων σήμερα μετά τις διακοπές των εορτών και την έξαρση των ιώσεων. Εξελίχθηκε η κουβέντα όπως ακούσατε. Προχωράμε
με ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 11 και επιστρέφουμε με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να δούμε και την κατάσταση εκεί. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οριστιάδας, τον κύριο Νίκο Νικολαίδη. Μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις.